Γεια χαρά φίλοι του GameWorld.gr. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε την σειρά περιφερειακών Chroma από την Razer. Συγκεκριμένα θα σας δείξουμε το Black Widow 2014 Chroma Edition, τα Kraken 7,1 Chroma και το Death Hunter Chroma 2014. Βέβαια να σας εξηγήσουμε ότι τα περιφερειακά αυτά δεν πάνε πακέτο και ότι μπορείτε να τα αγοράσετε το καθένα ξεχωριστά. Για αρχή θα ανοίξουμε το Black Widow 2014 Chroma Edition. Έχουμε κάνει review για το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο σε προηγούμενο βίντεο μας, το οποίο μπορείτε να δείτε στο link που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή. Θυμίζουμε πως το Black Widow 2014 χρησιμοποιεί τα switches της Razer και όχι τα Cherry MX. Το πληκτρολόγιο που βλέπετε σε αυτό το βίντεο περιέχει τα πράσινα switches με το χαρακτηριστικό κλικ ήχο και όχι τα καφέ που είναι αθόρυβα. Η εμφάνιση, όπως μπορείτε να δείτε, παραμένει ίδια. Αυτό που κάνει τη διαφορά όμως είναι ο χρωματισμός των LED. Οι fans της Razer έχουν εκφράσει τα παράπονά τους σχετικά με τα χρώματα και γενικά σε αυτό το θέμα οι απόψεις διήστανται. Άλλοι προτιμούν τα μπλε, μερικοί τα πράσινα, ενώ κάποιοι αναρωτιούνται τον λόγο που δεν έχουμε την επιλογή να διαλέξουμε εμείς το χρώμα που θέλουμε. Τώρα πια με την τεχνολογία Chroma, η Razer μας δίνει την ευκαιρία να διαλέξουμε ανάμεσα σε 16,8 εκατομμύρια χρώματα. Οι αλλαγές στα διάφορα μάκρος και το φωτισμό γίνονται κλασικά μέσα από το Synapse. Τα διάφορα εφέ που μπορείτε να διαλέξετε είναι 6. Καταρχήν έχουμε το Breathing που σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα χρώμα και αναβοσβήνει σιγά σιγά. Στο Custom αναθέτετε διαφορετικά χρώματα στα πλήκτρα που επιθυμείτε. Το Reactive είναι αρκετά διαφορετικό, καθώς το πλήκτρο που πατάτε ανάβει εκείνη τη στιγμή με το χρώμα που έχετε αναθέσει και σβήνει κάνοντας Fade Out. Το Spectrum Cycling είναι μία εναλλαγή ανάμεσα σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα. Το Static δεν περιέχει κάποια κίνηση, απλά θα μπορέσετε να βάλετε ένα χρώμα στο πληκτρολόγιο, το οποίο δεν αλλάζει, αλλά θα είναι διαφορετικό από το πράσινο που υπάρχει στις άλλες εκδόσεις. Τέλος, το Wave είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό κατά την άποψή μου, αφού δημιουργείται κάτι σαν κύμα από χρώματα, τα οποία κινούνται από τα αριστερά προς τα δεξιά και το αντίστροφο. Συνεχίζουμε το review μας με το Death Hunter 2014 Chroma Edition. Το συγκεκριμένο ποντίκι έχει χαρακτηριστεί από πολλούς το καλύτερο της Razer για games πέραν των MMORPG. Το φετινό μοντέλο δεν έχει διαφορές με αυτό του 2012, πέρα από το νέο σένσορα ο οποίος προσφέρει καλύτερο tracking και 10.000 DPI. Επίσης βλέπουμε για πρώτη φορά μέσα στο Synapse σε beta mode το Stats and Heatmaps. Μέσα από αυτό μπορείτε να δείτε ποια είναι τα πλήκτρα και τα κουμπιά που πατάτε περισσότερο ενώ βρισκόσαστε σε game. Σαν λειτουργία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, μιας και μέσα από αυτήν θα έχετε καλύτερη ιδέα για το ποια μάκρος θα ήταν προτιμότερο να αναθέσετε. Η δεύτερη διαφορά του μοντέλου του 2014 με αυτή του 2012 είναι ο νέος Chroma φωτισμός. Χάρη σε αυτόν μπορείτε να διαλέξετε το χρώμα και το εφέ που επιθυμείτε. Το Death Hunter έχει λιγότερες επιλογές από ότι το Black Widow όσον αφορά στο χρωματισμό και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε Spectrum Cycling, Breathing και Static. Για το τέλος κρατήσαμε το Kraken 7,1 Chroma Headset. Όπως και με τον Death Hunter, έτσι και σε αυτό δεν παρατηρούμε μεγάλες αλλαγές στη νέα έκδοση. Αξίζει να αναφέρουμε πως το μικρόφωνο του Kraken 7,1 έχει βελτιωθεί, με αποτέλεσμα η ποιότητα ηχογράφησης να αυξάνεται σημαντικά. Τέλος, η τεχνολογία Chroma σας δίνει και εδώ την επιλογή να αλλάξετε τον χρωματισμό διαλέγοντας ανάμεσα σε Spectrum Cycling, Breathing και Static. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, θα αναφερθούμε στις τιμές των τριών περιφερειακών. Το πληκτρολόγιο Razer Black Widow 2014 Chroma Edition ξεκινάει από τα 164 ευρώ. Η τιμή του Death Hunter 2014 Chroma ανέρχεται στα 68 ευρώ και τέλος το headset Razer Kraken 7,1 Chroma ξεκινάει από τα 97 ευρώ. Τα τρία περιφερειακά που βλέπετε τα κάνουμε giveaway. Για να πάρετε μέρος, αρκεί να είστε subscriber μας, να κάνετε like και share και να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω για να μας πείτε ποιο θέλετε να κερδίσετε. Το πληκτρολόγιο, το mouse ή το headset. Καλή επιτυχία σε όλους! Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε μία εβδομάδα στο GameWorld.gr. Αυτή ήταν η παρουσίασή μας για τα νέα Chroma περιφερειακά από τη Razer και ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και share για να το δουν και οι φίλοι σας στο Facebook. Επίσης, περιμένουμε τα σχόλιά σας από κάτω και φυσικά μην ξεχάσετε να μπείτε στο GameWorld.gr για τα τελευταία νέα στον χώρο των games και στο φόρουμ μας, στο οποίο μπορούμε να συζητήσουμε παρέα για τα επόμενα περιφερειακά που θέλετε να αγοράσετε. Ο Άρνο μπορεί να χειριστεί σπαθιά, πιστόλια, rifles, βαριά όπλα όπως τσεκούρια ή λόγχες και φυσικά το χαρακτηριστικό των Assassins, το Hidden Blade. Να τους. Δεν ξέρω κι εγώ πόσους buffs έχουμε πιει στο Far Cry 4. Είναι 18 πλάς το παιχνίδι. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της εταιρείας σας και να το ονομάσετε Masturbation Games. Γιατί κάθε όνομα εταιρείας... Τι κάνε μαλάκα με τρέχει και τέρσι!